Κύριε Πρόεδρε των Ξενοδόχων Κύπρου, σας καλωσορίζω στο Βερολίνο. Είστε σήμερα εδώ, είναι η πρώτη μέρα της έκθεσης. Θέλω να πείτε λίγα λόγια για το Βερολίνο, για το ITP, για την έκθεση. Καταρχήν να πούμε ότι το Βερολίνο και η έκθεση ITP είναι ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς της τουριστικής βιομηχανίας παγκόσμια. Είναι μια έκθεση που πραγματοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και εδώ δεν είναι απλά μια έκθεση όπου εκτίθενται κάποιες υπηρεσίες, κάποια ξενοδοχεία, κάποιες αεροπορικές εταιρείες. Είναι ένας χώρος όπου συναναστρέφονται και συνεργάζονται ανθρώποι από όλο τον κόσμο σε σχέση με την τουριστική ανάπτυξη. Φέτος αναμένουμε όλοι σοβαρό ενδιαφέρον για αυτή την έκθεση. Η γερμανική αγορά, η οποία έχει υπέφερε τα τελευταία λίγα χρόνια, φαίνεται ότι φέτος αρχίζει και παρουσιάζει κάποια σημεία ανάκαμψης. Φυσικά, τη μερίδα του λέοντος φαίνεται να την παίρνει η Ισπανία, η Ελλάδα και η Τουρκία, αλλά και η Κύπρος παίρνει ένα μικρό κομματάκι, το οποίο ελπίζουμε να είναι αυτό που θα μας δώσει το έναυσμα για να ξαναεπενδύσουμε στη γερμανική αγορά, μια αγορά η οποία εξάγει εκατομμύρια τουρισμό σε όλη την Μεσόγειο και δυστυχώς εμείς παίρνουμε ένα πολύ μικρό ποσοστό. Ακούγεται ένα μήνυμα ότι φέτος έχει άνοδο και η αγγλική αγορά και η γερμανική και η ρώσικη. Πώς το σχολιάζετε? Είναι γεγονός ότι υπάρχουν αυτά τα μηνύματα. Έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία, όμως να μην θεωρηθεί με καμία στιγμή ότι θα είναι μια εύκολη χρονιά για τον τουρισμό. Θα είναι και πάλι μια δύσκολη χρονιά, διότι οι τιμές είναι χτυπημένες. Τα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί για του χρόνου είναι με αισθητά ανταγωνιστικότατες τιμές και δεν πρέπει ποτέ να αγνοούμε ότι έχει περάσει μια κρίση και περνά ακόμα μια κρίση η αραβική αγορά, όπως είναι η Αίγυπτος, η Τινησία, το Μαρόκο κλπ. Μια αγορές οι οποίες μάζευαν μεταξύ 25 και 30 εκατομμύρια τουριστικών αφήξεων. Αντιλαμβάνεστε ότι με αυτή την αγορά να βρίσκεται σε πρόβλημα, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε ένα κομμάτι από αυτή την αγορά. Και μέχρι στιγμής φαίνεται σε αυτό το σημείο, σε αυτό το θέμα της απόκτησης κομματιού από την αραβική αγορά, δεν πηγαίνουμε καλά και πρέπει να πάρουμε ακόμα πιο δραστικές αποφάσεις. Αυτή τη στιγμή μας ακούνε στο Hellenic TV, στο Λονδίνο και γενικά στον κόσμο μέσω του ίντερνετ. Το touristikostigos.com, το site το οποίο βλέπει πάρα πολλοί κόσμος, ήθελα να μου δώσετε ένα μήνυμα για αυτόν τον κόσμο που μας ακούει σαν πρόεδρος των Ξενοδόχων Κύπρου. Καταρχήν για τους απόδημους Έλληνες και Κυπρίους να πούμε ότι η πρώτη τους επιλογή για τουρισμό θα πρέπει να είναι η Κύπρος και η Ελλάδα φυσικά, αλλά τουλάχιστον η Κύπρος σαν ιδιαίτερη μας πατρίδα θα πρέπει να τους προσελκύει. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή μπορούν να βρουν πολύ καλές ευκαιρίες και με αεροπορικά ναύλα και με καλές τιμές στα ξενοδοχεία, διότι κακά τα ψέματα θα πρέπει να στηρίξουμε αυτή τη βιομηχανία για την Κύπρο, διότι είναι, όλα αυτά τα χρόνια είναι αυτή που στηρίζει την εθνική οικονομία. Κύριε Λοϊζίδη, κύριε Πρόεδρε των Ξενοδόχων Κύπρου, σας ευχαριστώ για αυτή τη συνέντευξη. Πάντα είστε ευπρόσδεκτος σε εμάς να σας βοηθούμε και να δίνετε το παρόν σας. Εύχομαι κάθε επιτυχία για το 2011 και η νέα τουριστική σεζόν να πάει καλύτερα. Να είστε καλά και εγώ να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ κιόλας, διότι πραγματικά μεταδίδετε τα τουριστικά μηνύματα από όλες τις εκθέσεις και όλες τις δραστηριότητες μας σε όλο τον ελληνισμό, οπουδήποτε και αν βρίσκεται. Εμείς το Hellenic TV και ο τουριστικός τύπος σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστώ.